Θες να μιλήσουμε για την καταγωγή σου, που εγώ η αλήθεια είναι ότι είχα ξεχάσει ότι είσαι από την Ουκρανία. Ναι, είμαι από την Ουκρανία μισός. Και η μαμά σου έχει πάει η Ουκρανία τώρα. Η μαμά μου έχει επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια να μένει στην Ουκρανία. Και τώρα με τον πόλεμο δεν τρέμει η καρδιά σου, πώς ζει, πώς είναι εκεί? Δεν θέλει να φύγει από το σπίτι, έχει επιλέξει να μείνει εκεί. Είναι και η μαμά εντάξει, της εκεί. Είναι και η γιαγιά βέβαια έχει έρθει τώρα εδώ για λίγο, τουλάχιστον να ηρεμήσει, η οποία και αυτή δεν θέλει να συνεχίσει να μένει εδώ, τουλάχιστον να κάτσει για λίγο. Στην περιοχή που μένει πώς είναι? Στην περιοχή που μένει είναι ήρεμα τα πράγματα, σε σχέση με το τι γίνεται σε εμπόλεμες ζώνες βέβαια. Οπότε εντάξει, τουλάχιστον ξέρω ότι απέχουν πολλά χιλιόμετρα από τις πολύ επικίνδυνες περιοχές και αυτό είναι καλά. Καλά, είναι άρρωστο σενάριο αυτό να έχεις ένα τόσο δικό σου άνθρωπο σε μια περιοχή του πλανήτη που καίγεται. Είναι πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι. Αδέρφια έχεις? Αδέρφια δεν έχω. Είσαι μοναχοπέδι μου. Ναι, ναι, ναι. Γλυκούλη. Εσύ εκεί έφυγες όταν ήσουν τριών και ήρθες Αθήνα, ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι. Ναι, όταν ήμουν τριών ήρθα και έκατσα λίγο όταν μετά ξεκίνησα το σχολείο. Μιλάς, και... είσαι δίγλωσσο. Θέλω να ακούσει τώρα Ουκρανικά. Μιλάω ελληνικά, αγγλικά. Ουκρανικά. Τα ξέρεις τα Ουκρανικά? Ναι. Θες ρώσικα όπως το ένα ψάρι που το λέγανε? Εγώ ήθελα να μάθω Ουκρανικά. Ναι, ήθελες να μάθω. Έχω μια πολύ καλή σχολή. Πώς είναι το σ' αγαπώ στα Ουκρανικά? Για τεμπελιουμπλού. Για τεμπελιουμπλού. Α, να το πήρε το κρυμμένο.